πυροσβέστες προσπαθούν τώρα τι να κάνουν, να μεταφερθούν προς τα εκεί με τις μάνικες για να δώσουν λύση. Λοιπόν, η προσπάθεια των πυροσβεστών είναι συνεχής. Και το έργο πάρα πολύ δύσκολο. Συνεχώς μεταδίδουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Σπύρο, πολύ μεγάλη προσοχή. Δυνάμωσε ο αέρας τώρα, Στέλλα. Ναι, Στέλλα, δυνάμωσε ο αέρας τώρα, θέλω να σου πω. Και δείτε τώρα μπροστά στα μάτια μας, ενώ είμαστε στη ζωντανή σύνδεση, πώς μια μικρή φλόγα, μια μικρή εστία, και ενώ είχαν ήδη επέμβει οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις μάνικες, σε αυτό το σημείο ήμασταν ακριβώς που βλέπαμε τη μάχη που έδιναν οι πυροσβέστες. Τώρα λαμπάδια σε αυτό το πεύκο μπροστά μας, και βεβαίως η φωτιά μπορεί να κάνει διάφορα παιχνίδια. Να δείτε εδώ αριστερότερα πάλι, ενώ δεν υπήρχε καθόλου καμένη έκταση εκεί, και ενώ πέρασε το ελικόπτερο και έριξε και νερό, δείτε τώρα πώς ακριβώς έχει αναπτυχθεί μια νέα εστία, μια νέα εστία αναζωπήρωσης μέσα σε καθαρή έκταση, μέσα στα πεύκα. Σπύρο, βάζεις μια άνω τελεία. Αυτή είναι η κατάσταση. Βάζεις μια άνω τελεία, να πάρεις μια ανάσα.